Δίνουμε το λόγο στην κυρία Κουτροκόη. Έλα τώρα. Λοιπόν, εδώ θα σας πάω Νέα Υόρκη, παιδιά, και εγώ δηλαδή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει πάει για τη Γενική Συνέλευση του ΕΕ, αλλά έχει 2 στα 2. Κάθε φορά που βγαίνει στον δρόμο, συναντά και έναν Έλληνα. Είναι πολλοί Έλληνες, η αλήθεια είναι, στην ελληνική παροικία, στη Νέα Υόρκη. Ας δούμε λοιπόν εδώ πέρα το story που ανέβασε στο Instagram. Να το ακούσουμε πρώτα. Βγαίνει με τους συνεργάτες του στο Μεγάλο Μήλο, έχει ανεβάσει χαρά να συναντάμε Έλληνες παντού. Δεύτερη μέρα, δεύτερη βόλτα και έχουμε αυτό. Γιατί προχθές είδαμε το σχετικό βίντεο που ανέβασε και πάλι στο Instagram στο λογαριασμό του. Βγήκε να περπατήσει με τους συνεργάτες, κάπου κατευθυνόταν, συνάντησε εκεί πέρα έναν οδηγό ταξί. Οδηγό ταξί. Να το ακούσουμε. Εδώ, του είπε, πού είσαι ρε μεγάλη, από την Τρίπολη ο οδηγός ταξί. Λοιπόν, να δούμε αν ξαναβγεί βόλτα αύριο και πάλι θα συναντήσει Έλληνα παιδιά. 50 χρόνια όμως, και ήρθε μετά από 50 χρόνια να δει Έλληνα πρωθυπουργό. Απίστευτο. Ωραίο σκηνικό, πάντως, πολύ ωραίο σκηνικό. Ζουν βέβαια αρκετοί Έλληνε. Δεν είναι πολύ σπάνιο να συναντήσει Έλληνε. Έχει μεγάλη. Εντάξει, δεν μπορεί να σου τύχει τώρα. Ναι, όχι, στο Μαχάτα δεν έχει Έλληνε. Ναι, έχει. Ναι, έχει πάρα πολλού. Και σου βλάκια που να είναι Έλληνε στο Μαχάτα, παιδιά. Σου λέει πιο χοντό εδώ που φάει να. Ρίξου βλάκι. Λοιπόν.